υπάρχει και κάτι άλλο. Σε παρακαλώ, Στέφανε, να ξεχάσουμε τα παλιά. Δεν είναι αυτό που νομίζεις, αν και ξέρεις ότι... Τέλος πάντων, πρόκειται για εκείνη την ασθενή που μου έφερες πληροφορίες, την Δέσποινα Ιατρίδου, τη θυμάσαι. Αντρέα. Δεν με είδες. Φυσικά σας είδα, αλλά δεν ήθελα να σας ενοχλήσω. Ανοησίες. Άλλωστε το Στέφανο τον ξέρεις. Φυσικά και τον ξέρω. Τι κάνει κύριε Παπαγιάννη. Καλά κύριε Κανετόπουλε. Καθίστε. Ευχαριστώ. Γεια σου, Ελένη, σε περίμενα. Με περίμενε, Σοφία, για τι πράγμα. Τώρα που λείπει ο Λουκάς, θέλω να ξεκαθαρίσουμε αυτό το θέμα. Αυτό το 1.500 πώς το χρωστάς. Α, ναι, σε δύο επιταγές. Μία επιταγή στο Ζαχαριάν και η άλλη στη Λέσχη. Λοιπόν, θα σκόψω μια επιταγή 1.500 και θέλω αύριο να μου φέρεις δύο επιταγές. Σοφία, δεν ξέρω πώς να σε ευχαριστήσω. Να μην ξαναπαίξεις. Εντάξει, το υπόσχομαι. Όχι έτσι όπως το υποσχέθηκες του Λουκά τόσες φορές. Ευχαριστώ. Ήθελα να σου πω πόσο καλή είναι και πόσο σε είχα... Καλά, Σοφία. Καλά. Κι εγώ. Λοιπόν, το περίμενα ότι θα σε έβρισκα στο κρυσφύγετό σου. Καλώς το. Κερχές? Όχι, εντάξει είμαι. Δεν σε περίμενα. Αυτό είναι έκπληξη στον έρωτα, αγάπη μου. Αυτός που αγαπάς να σου έρχεται την ώρα που δεν τον περιμένεις. Έτσι δεν είναι, μωρό μου? Έτσι είναι. Το μαζέψανε κιόλας οι ηλίθιοι. Όπως βλέπεις. Τα τσογλάνια. Με την πρώτη ατυχία να σε παρατάνε. Φίλοι είναι αυτοί οι φίδια. Δεν έχουν άδικο. Βλέπεις για όλα αυτά εγώ. Και τι σκέφτεσαι να κάνεις τώρα? Δεν το βλέπεις να ξανασμίγεται? Εδώ που φτάσαμε. Το βρίσκω πολύ δύσκολο. Δηλαδή θες να τα παρατήσεις? Όχι, γαμώτο, δεν θέλω. Εδώ παράτησα την ομικύρια για να κάνω το συγκρότημα. Τότε γιατί δεν σταματάς το ποτό για να το ξαναφτιάξεις? Εντάξει, 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 συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη. Σε παρακαλώ, μπορείς να με αφήσεις μόνο μου? Ούτως ή άλλως θα έφευγα, γιατί έχω μάθημα στη σχολή. Εγώ πάντως στη θέση σου θα τους ξανατηλεφωνούσα. Σιγά μην τους παρακαλέσω κιόλας. Αφού το παραδέχεσαι ότι φταίς γι' αυτό. Εντάξει, θα το σκεφτώ, θα δω τι μπορώ να κάνω. Ό,τι και να κάνεις όμως, να μην κλείσεις το βράδυ σου. Έχω εισιτήρια για το Μέγαρο Μουσικής. Ωραία ιδέα. Λοιπόν, θα τηλεφωνηθούμε το απόγευμα. Σ' αγαπάω, μπουμπούνα. Κι εγώ σ' αγαπάω. Γεια. Άρον, άρον, ετοιμάστηκα μόλις μου είπες να έρθω. Συμβαίνει τίποτα? Μην ανησυχείς, Όλγα μου. Δεν πρόκειται πάντα για κάτι άσχημο. Τότε γιατί μου είπες να βιαστώ να έρθω? Θέλω να ασχοληθώ με μια υπόθεση και χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Μάλιστα. Κάτσε. Καφέ? Ναι, ευχαριστώ. Λοιπόν, εδώ, ε? Ναι, από τότε εδώ είναι και το σπίτι και το γραφείο μου. Λοιπόν, ασχολείσαι πάντα με τα φιλανθρωπικά, έτσι? Ναι, όσο μου το επιτρέπει ο χρόνος μου. Τότε θέλω να με εξυπηρετήσεις σε κάτι που σε χρειάζομαι. Γιατί όχι, αν μπορώ. Πρόκειται για μια γυναίκα που βρίσκεται στο ίδρυμα που επισκέφτεσαι συχνά.
Ποιο ίδρυμα? Αυτό που είναι στο Καστρί? Ναι, αυτό. Και για ποια γυναίκα πρόκειται? Για τη Δέσποινα Ιατρίδου. Ιατρίδου. Αλήθεια, πώς πάει η Ιατρίδου? Την είχαν μεταφέρει επιγόντως στο Ιωαννίδιο για ένα εγκεφαλικό που έπαθε. Ακριβώς. Στο τμήμα του Στέφανου. Την είχες επισκεφτεί, μάλιστα. Αυτό ήταν εντελώς συμπτωματικό. Είχα πάει στο Ιωαννίδιο για κάτι δικές μου εξετάσεις. Αυτά τα ξέρω από τον Στέφανο. Όπως ξέρω και για την επίσκεψη του πατέρα του. Την επίσκεψη του πατέρα του. Ο Λουκάς. Εδώ πρόκειται για παρεξήγηση. Τρογότανε καιρό πως ήθελε να πάει να συναντήσει το γιο του, να πάει να συναντήσει το γιο του. Και πήγε να το συναντήσει στο θάλαμο της Ιατρίδου, ε. Αυτά τα λέτε εσείς. Εγώ ξέρω τι λέω εγώ. Τέλος πάντων, θεία, ας αφήσουμε το λογοπαίγνιο. Θέλω να με βοηθήσεις να δω αυτή τη γυναίκα. Μα γιατί ξαφνικά τόσο ενδιαφέρον? Γιατί ο Στέφανος ανακάλυψε ότι η μνήμη της ξυπνάει όταν ακούει το όνομα Παπαγιάννης. Δεν ξέρω, Χριστινάκη μου. Εγώ πηγαίνω στα ιδρύματα για φιλανθρωπικούς λόγους. Δεν πάω για να λύσω ενίγματα. Εσύ κάνε μου τη χάρη, Όλγα μου. Και τα ενίγματα άστε να τα λύσουμε εμείς. Βασούλα, πες μου ένα νούμερο. 3. Γυναίκα είσαι. Τι άλλο θα έλεγες? Άλλο. 6. 6. Α, στρατό. Πες μου ένα νούμερο, ρε. Αγόρι μου, εσύ και κόλλησες τα λόγα και στα προπά. Τι να κάνουμε, ρε. Αν περιμένουμε από το μεροκάμα, το καήκαμε. Λέμε, μπας και σπάσει ο διάολος στο ποδάρι και πιάσουμε την καλή. Όχι, θα καθίσω εδώ να αναπνέω μπαμπάκι. Χαλάρωσε, Αντωνάκη, χαλάρωσε, αγόρι μου. Άσε τα λότο, σε παρακαλώ, και έλα κάτσε εδώ. Υπάρχει λόγος. Ρίξε βλέφαρο. Βλέπεις καμιά διαφορά? Όχι, από ό,τι βλέπω, καμία. Να σου πω κάτι. Ρώτησα υπεύθυνο αρχιτεχνίτη φαντασμού άνθρωπο. Αν δεν κόβει το δικό σου μάτι, τι μου θέλει να κόβει, θα σου λες? Λοιπόν, βλέπεις διαφορά? Καμία. Άστα, ρε, άστα κάτω. Το πέτσε χαρά, μεγάλε. Δεν έχουν καμιά διαφορά. Ρε. Τα σουλά. Τα ουζάκια σου, παρακαλώ. Αμέσως. Γιατί, ρε, χρειάστηκε μεγάλη φιλοσοφία? Ναι, ρε, χρειάστηκε πολύ φιλοσοφία. Γιατί το ένα το έπινα τρεις φορές και το σιδέρωσα και το άλλο δεν το πείραξε καθόλου. Το βλέπεις? Αν βρεθεί κάποιος να μου πει ότι έχουν διαφορά, να μου τρυπήσει τη μύτη εμένα. Το έπινες τρεις φορές και δεν ξεθρώγεσαι καθόλου? Πλην το 500, αγόρι μου, το ίδιο θα μείνει. Γιατί, ρε? Μάλια του έκανες. Αντωνάκη, να σου πω δύο-τρία πράγματα. Εγώ για να βρω τα χρώματα έφαγα τον κόσμο. Έστρωσα τον κόλο μου στη δουλειά και τσακ. Να τα αποτελέσματα. Να μ' ακούσε εμένα που σου μιλάω. Κάτι ξέρει ο Στράτος που σου λέει. Εντάξει. Τα ουζάκια μας. Άντε, άντε. Ευχαριστούμε. Δεν μου λες? Έλα. Δεν θα βρουν οι άλλοι τα χρώματα στην αγορά? Αντωνάκη, όλες οι μέλισσες δεν βγάζουν μέλι. Για να το βρεις αυτό το πράγμα, πρέπει να είσαι γάτος. Να το ψάξεις πολύ, να έχεις ειδικό βάρος πολύ. Τι κάθεσαι, ρε. Ανέβαλε στο αφεντικό να του πει τα νέα. Μην είσαι κορόιδο, ρε. Πρώτα θα τα πούμε εμείς και μετά το αφεντικό. Έλα, βίβα. Έβιβα. Τα σουλά. Δύο τα μιζάνες στο βαφείο από μένα και ό,τι γουστάρεις εσύ. Βίβες, βίβες, βίβες. Έβιβα. Λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν αρχίζουμε ακόμη. Δηλαδή, ολόκληρη η πολυκατοικία περιμένει τη Σοφίτα. Η Σοφίτα θα μας κάνει ό,τι θέλει τώρα. Λουκά, ποιος βάζει υποψηφιότητα? Ελένη, αυτή η ερώτηση ανήκει στον πρόεδρο. Και είμαι ο πρόεδρος και ο πρακτικογράφος. Λοιπόν, τώρα εγώ. Ακούστε εδώ, η κυρία Ζαμάνου του πρώτου παρετείται. Ποιος θέλει να βάλει υποψηφιότητα για καινούριος διαχειριστής? Κατάλαβα. Επειδή ούτε το πάτωμα, ούτε το ταβάνι απαντάνε, θα περιμένουμε τη Σοφίτα. Εγώ ξέρετε τι προτείνω. Εάν σε 5 λεπτά δεν έρθουν, να το διαλύσουμε. Εβίτα! Ναι! Έλα, παιδί μου, πήγαινε να ανοίξεις. Καλησπέρα, Εβίτα! Ω, χρόνια πολλά σε όλους! Θα πούμε και τα κάλαντα. Έλα, Εβίτα. Τόσα πολλά πράγματα! Για ένα τσάι σας κάλεσα. Μα τι λέτε τώρα, καλά? Εγγένεια με τσάι δεν γίνονται. Μαντάμ! Bonsoir. Bon. Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι σε όλους σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, εσείς οι δυο αντιπροσωπεύετε τη Σοφίτα, έτσι δεν είναι? Ναι, βέβαια. Ψηφίζει όμως μόνο ένας. Βέβαια. Ποιος θα ψηφίσει?
Α, Τόνι, αγάπη μου. Ποιος από τους δυο μας θα ψηφίσει? Επειδή εγώ έχω και μακράν και πικράν πείραν των δημοκρατικών διαδικασιών, παραχωρώ το δικαίωμα. Α, κατάλαβα. Είναι αυτό όμως. Συνέλευση Πολυκατοικίας ή Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Καλό. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε στην ημερήσια διάταξη. Και πρώτο θέμα είναι η εκλογή του διαχειριστή. Όπως είπαμε, με το ίδιο μακό και ένα κέφι κακό φύγαν μέρες. Το φεγγάρι απ' τη μια και του κόσμου η ζημιά βάλαν πέρες. Τι θα κάνεις εσύ, είναι 9:30, τον καπνό μου φυσάω και προτού να λουστώ σταυρουδάκι Χριστό. Κι όλο εσένα θέλω μόνο, για κανένα δε σηκώνω τώρα πια τ' ακουστικό. Μόνο εσένα κι είμαι εντάξει, το ταβάνι έχει πετάξει δυο φωτιές στον ουρανό. Σε χρειάζομαι και το καινούριο παρκέ με το πόδι πληγώνω. Σου φιλάω μουσικές στο ταξίδι με κες μες στο χρόνο. Τι θα κάνεις λοιπόν, το κομμένο ντεπών κυνηγάω στο σεντόνι και προτού να το πιω σαν δεσμός με σκορπιό λογαριάζονται οι πόνοι. Κι όλο εσένα θέλω μόνο, για κανένα δε σηκώνω τώρα πια τ' ακουστικό. Μόνο εσένα κι είμαι εντάξει, το ταβάνι έχει πετάξει δυο φωτιές στον ουρανό. Κι όλο εσένα θέλω μόνο, κι όλο εσένα θέλω μόνο, κι όλο εσένα θέλω μόνο. Εκτός από την υποψηφιότητα της κυρίας Καναβάτσου, έχουμε καμιά άλλη? Όχι. Εντάξει, λοιπόν, ψηφίζουμε, έτσι. Δεκτή. Γεια σας. Τι θα βάλω εδώ πέρα? Ψηφίστη Διανατάσεως Πανακόπιτα. Αν ήξερα, κύριε Παπαγιάννη, που έχετε τέτοιο χιούμορ, θα είχα φροντίσει να σας είχα γνωρίσει νωρίτερα. Δεν είστε ο μόνος που χάνει ευκαιρίες στη ζωή του. Λοιπόν, προχωρούμε παρακάτω στην ημερησία διάταξη. Τι έχουμε εδώ πέρα? Έχουμε το πετρέλαιο. Τι λέτε κατά το πετρέλαιο? Εγώ λέω να τα αφήσουμε έτσι όπως είναι. Στα δικά μας τα διαμέρισμα είμαστε εντάξει, δεν κρυώνουμε. Είναι θέμα οικονομικό, κανένα εντάξει. Α, κοιτάξτε, εμείς ως δόμα, είτε και είτε δεν καίει, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Είμαστε στο μήνα του μέλητος. Λοιπόν, ζηλεύω τη θερμοκρασία σας. Λοιπόν, το πετρέλαιο λοιπόν παραμένει ως έχει. Άλλο θέμα.
Νομίζω ότι η καθαριώτης. Ένα διπλασιαστή. Ναι, 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 είμαι μαζί σας, κυρία Καναβά, ένα διπλασιαστή. Όχι, είναι μισή αρκουδιά. Ναι, ναι, τώρα, μαγούρα. Εντάξει, εντάξει, κατάλαβα. Η καθαριότης παραμένει ως έχει, διότι όλοι δηλώσανε καθαροί. Εδώ πέρα. Λοιπόν, εντάξει. Καθαροί. Επομένως, τελειώσαμε. Λύεται η συνεδρίαση. Η κυρία Καναβάτσου είναι η καινούργια μας διαχειρίστρια. Μπράβο, μπράβο. Τι σαμάνιες. Θα το υποστούμε και αυτό. Πρόσεχε μόνο αν μας κάνεις μουσκεμα. Αυτή την πλάκα. Έλα, μπράβο, έλα εδώ. Σιγά, 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 σιγά. Μπράβο. Ωραία. Κύριε Παπαγιάννη. Πάντε στην υγεία σας. Πάντα άξια, πάντα άξια. Να είστε καλά, να είστε καλά. Πάντα καλά, ευχαριστώ. Τραγουδάς πολύ ωραία, Κάτια. Ναι, αλλά δεν έχω ακόμα εμπιστοσύνη στον εαυτό μου. Θα σε βοηθήσω εγώ. Από την πρώτη στιγμή που ήρθες εδώ μέσα, σου είπα να πιστέψεις σε μένα. Έκανες πολλά, Αλέκα. Ακόμα δεν είδες τίποτα. Ξέρεις. Βρήκα έναν τρόπο για να μάθουμε σε ποιον ανήκει το μενταγιόν. Τι εννοείς? Υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί να μας βοηθήσει. Ποιος? Η Χριστίνα Κροντιρά. Χριστός και Παναγία, τι ακαταστασία είναι αυτή εδώ μέσα. Λες και έγινε σεισμός. Το είπα εγώ, Λουκά, δεν το είπα. Εγώ πάντα το λέω. Δεν φτάνει μόνο να είσαι εσύ μιας κάποιας τάξης. Πρέπει και όλοι οι ένοικοι της πολυκατοικίας που μένεις να είναι και αυτοί ενός κάποιου επίπεδου. Διαφορετικά, αγάπη μου, ειδού τα αποτελέσματα. Και όλα αυτά γιατί, ε? Για να βγει διαχειρίστρια η Καναβάτσου, αυτό το τσόκαρο. Μόνο τα τσόκαρα μην το ανακατεύεις, δεν φταίνε αυτά. Το τσόκαρο είναι παπούτσι που το φοράν όλες οι κοινωνικές τάξεις. Δεν φταίει. Το φταίξιμο, Λουκά, είναι όλο δικό μου. Όταν τους είδα να κουβαλιώνετε εδώ μέσα με τη σαμπάνια και με αυτή την απέσια της Πανακόπιτα, έπρεπε να αντιδράσω αμέσως. Κυρία μου, με προσβάλλετε. Η βραδιά είναι όλη δική μου. Εγώ διαφώνω με το γέλιο που έκανα. Αν εξαρτιόταν από μένα, ευχαρίστως θα έλεγα να επαναληφθεί. Μπράβο, Λουκά. Αυτό είναι. Βλέπεις. Κάνεις οτιδήποτε αρκεί να με στεναχωρήσεις εμένα. Πας με το μέρος οποιοδήποτε. Ακόμα και ενός τσόκαρου. Γιατί με κοριτσάκι μου τα παίρνεις έτσι ανάποδα? Έχω κι εγώ ανάγκη να γελάσω πότε πότε. Και τι, θα γελάσεις με αυτούς τους δύο παλιάτσους δηλαδή? Γιατί άσχημα ήτανε. Με λίγο τσαγάκι και με μερικά παξιμαδάκια εκεί πέρα, γελάσαμε σαν να βλέπαμε την καλύτερη επιθεώρηση. Κι άκου να δεις, πρόσεξε αυτό. Το νούμερο, το μεγάλο νούμερο, δεν είναι αυτή. Το νούμερο το μεγάλο είναι αυτός. Έχω την διέστηση ότι από εδώ και μπρος θα βλέπω το καλύτερο θέατρο που υπάρχει. Λουκά, θέλεις δηλαδή να πεις ότι θα μου τους κουβαλάς αυτούς τους δύο εδώ μέσα? Να τους ανεχτώ εγώ αυτούς τους δύο? Όχι, βρε Λουκά, μη σε παρακαλώ. Όταν χρειάζομαι να γελάσω θα το κάνω. Κάνεις οτιδήποτε προκειμένου να στεναχωρηθώ εγώ. Χριστίνα, μην βάλεις τίποτα για μένα, φεύγω. Από τώρα? Από τώρα. Τι έχεις? Τίποτα δεν έχω. Μάλλον κάτι έχω από την ώρα που συναντηθήκαμε. Εννοείς το μπαρ? Ναι. Εννοώ στο μπαρ με τον Στέφανο. Αντρέα, ζηλεύεις?
Σχεδόν δεν είπες κουβέντα όσον ώρα μιλάγαμε εμείς οι δυο. Δεν λέγαμε τίποτα που θα μπορούσε να σε πειράξει. Δεν είναι εκεί το θέμα. Σας είδα, Χριστίνα. Είδες τι? Κρατιόσαστε χέρι-χέρι. Ο Στέφανος είναι φίλος. Και γιατρός. Τα ξέρω αυτά. Μπορείς να είσαι πιο ειλικρινής μαζί μου όσο είμαι και εγώ μαζί σου. Τι θες να πεις? Ήσουν τις προάλλες στον μπαρ της Αλέκας με τη γυναίκα σου ή δεν ήσουν? Πώς το ξέρεις? Σας είδα. Τουλάχιστον εγώ δεν της κρατούσα το χέρι. Θα το προτιμούσα παρά να μου είχες πει χιλιάδες ψέματα. Ότι είσαι στο σπίτι με τα παιδιά, ότι πνίγεσαι εκεί μέσα, ότι δεν αντέχεις άλλο τις φωνές της Ρένας και όλα αυτά τα παραμύθια. Ωραία, 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 Χριστίνα, σου τα είπα. Σου τα είπα. Γιατί? Γιατί την έχω αρνηθεί τόσο πολύ μέσα μου αυτή τη γυναίκα, που αρνιέμαι ακόμα και τα πραγματικά γεγονότα μαζί της. Κατάλαβες? Γιατί?